Συμπληρώνονται την 5η 15 Ιουλίου 47 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα κατά του Εθνάρχη Μακαρίου. Σε όλους τους ιερούς ναούς τελέστηκαν σήμερα μνημόσυνα, τιμώντας τη μνήμη αυτών που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και την νομιμότητα. Την 5η, ημέρα της επετείου, θα γίνει μνημόσυνο στη Λευκοσία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτικής ηγεσίας. Η ηρωική μνήμη των προασπιστών της νομιμότητας και της δημοκρατίας στις 15 του Ιούλη τιμήθηκε στην Εκκλησία της Παναγίας Παντάνασας στην παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής που εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Του μνημοσύνου προέστησαν οι Μητροπολίτες Λεμεσού Αθανάσιος και Κυρινίας Χρυσόστομος. Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο Κυριάκος Κόκκινος αναφέρθηκε στα δεινά που επισόρευσε στον τόπο το άφρον πραξικόπημα, το άλοθη της Τουρκίας για την εισβολή που ακολούθησε. Η αυτοθυσία και ο ηρωισμός όσων πρόσφεραν τη ζωή τους, επεσήμανε, δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό. Τιμώντας όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την δημοκρατία στον τόπο μας, είμαστε σταθεροί στο στόχο μας για μια Κύπρο ελεύθερη και ασφαλή για όλους τους κατοίκους μας. Μια Κύπρο της ευημερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, όπου όλα τα στοιχεία και ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι κατοχυρωμένα και διασφαλισμένα. Ο Υφυπουργός κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ στεφάνια κατέθεσαν ο Μητροπολίτης Αθανάσιος, εκπρόσωποι κομμάτων και συγγενείς πεσών των αντιστασιακών. Στην Πάφο, το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία κατά το πραξικόπημα, τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδόρου. Του μνημόσυνου προέστη ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, ο οποίος είπε και τον επιμνημόσυνο λόγο. Πραξικόπημα και τουρκική εισβολή γκρέμισαν χωριά, σπίτια, ελπίδες, πόθους, όνειρα, την ίδια την πατρίδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση, εξήρε τη θυσία των ηρώων και τόνισε την ανάγκη ενότητας του λαού. Τιμούμε σήμερα τη μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους προασπιζόμενοι τη δημοκρατία. Οφειλόμενη τιμή που θα πρέπει να εκφράζεται όχι μόνο λεκτικά αλλά και στην πράξη. Και για να το πράξουμε αυτό, θα πρέπει αυτή η θυσία να μας θυμίζει το πόσο τραγικές μπορούν να είναι οι συνέπειες όταν δεν είμαστε ενωμένοι, όταν δεν είμαστε μονιασμένοι. Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Μακαρίου και Αντίστασης. Οι ήρωες της Αντίστασης και της Δημοκρατίας τιμήθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα. Οι ήρωες του Άι Γιάννη δολοφονήθηκαν από τους φασίστες πραξικοπηματίες της ΕΟΚΑ Β' στις 15 Ιουλίου. Το θρησκευτικό μνημόσυνο τέλεσαν η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ και οι οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος Λάρνακας ΠΕΟ ΕΔΟΝ ΠΟΓΟ ΕΚΑ. Του μνημοσύνου προέστη ο Μητροπολίτης Κητίου Νεκτάριος, ενώ τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Λάρνακας Ανδρέας Πασουρτίδης. 47 χρόνια είναι πολύ σκέτος και δεν βρήκε κανένα στη δύναμη να πει ένα συγγνώμη και κρύβονται, λες και μπορούν να ξεφύγουν από τις βαριές και ασήκοντες τύψεις που τους κυνηγούν. Τους ζωντανούς μπορεί να τους ξεγελάσουν για λίγο, τους νεκρούς όμως. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Ιωσήφινα Αντωνίου, η οποία κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας.